Θα πάμε στον τόπο και στην αγαπημένη περιοχή του Στέλιου. Του Στέλιου του Χανιωτάκη. Τιμπάκι, σωστά. Πάμε στο Τιμπάκι. Προηγήθηκε σύνδεση με Σφακιά. Πήγαμε σε επικαιρότητα. Είδαμε τα φωτογραφικά κλικ. Πάμε στο Τιμπάκι. Θα συναντήσουμε τον κύριο Μανώλη Κουρτάκη. Ο οποίος, κύριε Κουρτάκη, τι κάνετε, πώς είστε? Καλησπέρα σας, πολύ καλά εσείς. Καλησπέρα σας από τον πανέμορφο και καλοκαιρινό Κόκκινο Πύργο. Βέβαια, καλοκαιρινός, εκεί εντωμεταξύ η θερμοκρασία έχει αγγίξει πόσο, 30 σήμερα? 30, ναι, έχει 30. 30, έχει πολύ ζέστη, ναι. Γεμάτη παραλία με κόσμο. Γεμάτη παραλία με κόσμο. Ναι, έχουν αρχίσει και κάνουν τα μπανάκια τους οι άνθρωποι. Για πείτε μας τώρα, εκεί οι επιχειρήσεις εστίασης, καφετέριες, τουριστικά καταλήματα έχουν ανοίξει? Για δώστε μας λίγο το κλίμα στο Τιμπάκι. Έχουν ανοίξει όλα εδώ πέρα, στο Κόκκινο Πύργο, ναι. Στο Τιμπάκι. Τουρισμός δεν έχει φανεί ακόμα, βέβαια, πάρα πολύ. Από ό,τι λένε, κάπου στον Ιούλιο θα αρχίσει να φαίνεται πάρα πολύ, δηλαδή θα πάει πιο μετά. Αλλά θεωρώ ότι με την πάροδο των εμβολιασμών θα αλλάξει αυτό. Ευελπιστούμε σε κάτι καλύτερο. Και μακάρι όλος ο κόσμος και όλες τις τουριστικές περιοχές της Κρήτης και της Ελλάδας γενικότερα να γεμίσουν με τουρίστες και κόσμο, γιατί όλοι αυτό περιμένουν. Εν τω μεταξύ, κύριε Κουρτάκη, προηγήθηκε μια δύσκολη περίοδος και για την περιοχή εκεί του Τιμπακίου. Εγώ θυμάμαι δηλαδή το 2018, το 2019, Ηρακλειώτες, και όχι μόνο, κατέβαιναν στο Τιμπάκι τα Σαββατοκύριακα. Υπήρξαν επιχειρήσεις εστίασης οι οποίες δούλευαν και το χειμώνα. Σωστά, φέτος τα πράγματα ήταν τραγικά. Σίγουρα, τώρα με 6 μήνες κλειστές τις επιχειρήσεις εστίασης είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δύσκολη η κίνηση. Πολλοί δεν έχουν επανεκκινήσει, ναι, σε κάποιες πόλεις. Δηλαδή, αυτοί που δεν έχουν εξωτερικούς χώρους δεν μπορούν να δουλέψουν. Εμείς, για καλή μας τύχη, έχουμε εξωτερικούς χώρους, άρα μπορούμε να δουλέψουμε έστω και με περιορισμένα καθίσματα. Δηλαδή, μπορούμε να βγάλουμε ένα κομμάτι των εξόδων των επιχειρήσεων. Αλλά από εκεί και πέρα υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που πραγματικά, πάρα πολλοί συνάδελφοι που πραγματικά ακόμα υποφέρουν σε αυτό το κομμάτι. Για πείτε μας λίγο, υπάρχουν επιχειρηματίες, ναι, οι οποίοι έχουν αποφασίσει να μην ανοίξουν τις επιχειρήσεις τους εκεί στην ευρύτερη περιοχή? Στην ευρύτερη περιοχή δεν νομίζω, εκτός και αν αυτό συμβεί αργότερα στα τουριστικά μέρη, γιατί ήδη στα τουριστικά μέρη δεν έχουν ανοίξει όλοι ακόμα. Ναι. Είναι πολύ ελάχιστες οι επιχειρήσεις που έχουν ανοίξει και είναι λογικό να μην έχουν ανοίξει, γιατί δεν έχει έρθει ακόμα ο τουρισμός που πρέπει να έρθει. Και υπάρχουν και πάρα πολλές ακυρώσεις από ό,τι έχω ακούσει στην περίοδο του Ιουνίου. Αυτό βέβαια έχει να κάνει, θεωρώ, με τους εμβολιασμούς. Δηλαδή, αν αλλάξει αυτό το κομμάτι το εμβολιαστικό, θεωρώ ότι θα αλλάξει όλη η εικόνα. Θα αλλάξει το κλίμα. Ποιες αγορές στηρίζουν και την περιοχή σας, δηλαδή περισσότερο? Βλέπετε Γερμανία, τουρίστες από ποιες χώρες? Ναι. Από Γερμανία, από Αγγλία έχει, από Βέλγιο έχει, Γάλλους έχει. Έχει από διάφορες περιοχές της Ευρώπης. Μάλιστα. Τι να ευχηθούμε? Να ευχηθούμε να έχουμε υγεία πάνω απ' όλα και να έχουμε πολλές και καλές δουλειές όλοι μας. Και η εστίαση και ο τουρισμός και όλοι όσοι έχουν να κάνουν αυτό το κομμάτι. Γιατί είναι πολύ μεγάλο κομμάτι. Είναι πίσω και το κομμάτι της κτηνοτροφίας, το κομμάτι της γεωργίας. Εκεί είναι με πολλά, τα θερμοκήπια, πώς θα πάτε με την παραγωγή? Δουλεύουν πάρα εκεί? Πολύ καλά. Α, θα πάτε καλά. Ναι, εδώ πέρα υπάρχει η παραγωγή. Τώρα τιμές κάποιες στιγμές δεν υπάρχουν, αλλά και αυτό διορθώνω. Εντάξει, έχει ανοίξει και η εστίαση, οπότε νομίζω έχει επιστρέψει και το χαμόγελο εκεί στάξη των παραγωγών σιγά-σιγά. Σιγά-σιγά θα αλλάξει αυτό, πιστεύω. Μάλιστα, μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ και να σας καλησπερίσουμε και πάλι και εγώ να ευχηθούμε καλό απόγευμα. Να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι να έχουμε. Να είστε καλά, κύριε Κουρτάκη.